Γεια σας, είμαι ο Αντώνης από το anthonydavidphoto.com και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να προστατέψουμε τις φωτογραφίες μας από κλοπή ή παράνομη χρήση όταν τις ανεβάζουμε στο ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ εύκολο στις μέρες μας να πάρει κάποιος μια φωτογραφία από το ίντερνετ, να την κατεβάσει και να τη χρησιμοποιήσει είτε για προσωπικό του όφελος είτε για μη κερδοσκοπικό σκοπό. Το θέμα είναι ότι οι φωτογραφίες όλες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο νόμος είναι 2121 κάθετος 1993. Το link είναι στο description για όσους θέλουν να μάθουν πλήρως τι λέει αυτός ο νόμος. Και αυτός ο νόμος μας κατοχυρώνει, μας δένει ουσιαστικά με το έργο μας, ότι είμαστε οι νόμιμοι ουσιαστικά δημιουργοί και έχουμε κάποια πνευματικά δικαιώματα τα οποία μας δίνουν το δικαίωμα να απαγορεύσουμε κάποια πράγματα ή να επιτρέψουμε κάποια πράγματα. Αυτό δυστυχώς ο πιο πολύς κόσμος είτε δεν το ξέρει είτε το ξέρει και το αγνοεί και έχουμε δει επανειλημμένα κρούσματα φωτογραφιών που έχουν κλαπεί και έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα αλλού με σκοπό φυσικά το κέρδος και έχουν κινηθεί οι συνάδελφοι νομικά, έχουν πάρει κάποιες χρηματικές αποζημιώσεις και πάει λέγοντας. Εγώ σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω μερικά πράγματα για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις φωτογραφίες σας από κλοπή ή παράνομη χρήση και να αποφασίσετε εσείς μετά τι από όλα αυτά θα επιλέξετε για να το εφαρμόσετε πάνω στις φωτογραφίες σας. Ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε, είτε είστε επαγγελματίας φωτογράφος είτε ερασιτέχνης, γιατί καλύπτει και τους δύο ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, είναι να θυμίσετε στο κοινό σας, στους επισκέπτες σας, ότι οι φωτογραφίες σας προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και φυσικά απαγορεύεται χωρίς την άδειά σας η αντιγραφή ή η χρήση φωτογραφιών αλλού πέρα από το να τις βλέπει ο άλλος ουσιαστικά. Αυτό ισχύει είτε έχετε social media είτε έχετε προσωπική ιστοσελίδα. Μπορείτε να γράψετε ένα κειμενάκι το οποίο να αναφέρει αυτά που σας είπα. Αυτό απλά θα υπενθυμίσει στον κόσμο αυτό που είτε αγνοούν είτε δεν το ξέρουν καν. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε, είτε έχετε social media profiles, είτε έχετε προσωπική ιστοσελίδα, είτε είστε ερασιτέχνης, είτε είστε επαγγελματίας. Μπορείτε πολύ απλά να βάλετε ένα κειμενάκι εκεί που ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και να λέτε ότι οι φωτογραφίες προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αντιγραφή, χρήση για εμπορικό σκοπό κτλ. Χωρίς τη γραπτή άδειά σας. Αυτό ισχύει για όλους. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος για να έχεις τα πνευματικά δικαιώματα της δημιουργίας σου. Αν διαβάσετε τον νόμο, το οποίο το link το έχω στο description, θα δείτε ότι δεν αναφέρει ότι πρέπει να είσαι επαγγελματίας για να σε προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα της δημιουργίας σου. Άρα λοιπόν, κάντε αυτό το απλό πραγματάκι και από εκεί και πέρα θυμίζετε σε όποιους έχουν ξεχάσει ότι η φωτογραφία σας προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα ή μαθαίνετε σε όσους δεν ξέρουν ότι τα πνευματικά δικαιώματα τους απαγορεύουν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία σας χωρίς την δικιά σας γραπτή άδεια. Άλλο ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε ένα υδατογράφημα ή ένα λογότυπο πάνω στη φωτογραφία σας. Ο σκοπός του υδατογραφήματος ή του λογότυπου είναι αφενός να δείχνει ποιος έχει κάνει το έργο, ποιος έχει δημιουργήσει τη φωτογραφία και αφετέρου είναι να δυσκολέψει λίγο τη ζωή αυτού που θέλει να πάει να χρησιμοποιήσει παράνομα την φωτογραφία κάπου αλλού με σκοπό να βγάλει χρήματα. Ωστόσο, για μένα δεν είναι και τόσο ασφαλές αυτό το πράγμα, διότι όπως θα δείτε και στο βίντεο που παίζει ενώ μιλάω, το λογότυπο, είτε ένα κείμενο, είτε ένα υδατογράφημα, οτιδήποτε, μπορεί με μερικά απλά κλικς να εξαφανιστεί και να έχει τη φωτογραφία ο άλλος καθαρή, σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ υδατογράφημα επάνω της. Φυσικά υπάρχουν πιο πολύπλοκα ή πιο απλά υδατογραφήματα που απλά το μόνο που κάνουν είναι να θέλουν πιο πολλή ώρα ή πιο πολλές ώρες για να καθαριστούν. Αλλά στο 99% των περιπτώσεων πιστεύω ότι το υδατογράφημα μπορεί να καθαρίσει μέσω του Photoshop, ανάλογα με τις γνώσεις που έχει ο καθένας βέβαια, και να έχει ο άλλος μια φωτογραφία καθαρή και να την κάνει ό,τι θέλει. Άλλο ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τις φωτογραφίες σας είναι να γραφτείτε μέλη στο FIVO. Ο FIVO είναι ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και πνευματικών δικαιωμάτων για φωτογράφους. Το link υπάρχει στο description για όποιον ενδιαφέρεται. Ουσιαστικά κατοχυρώνετε τις φωτογραφίες σας στο FIVO, δίνετε ένα μικρό fee σαν αντάλλαγμα και αν υπάρξει ποτέ πρόβλημα κλοπής φωτογραφιών ή παράνομης χρήσης, ο FIVO μπορεί να σας αποζημιώσει για αυτό το πράγμα, μιας που θα έχετε κατοχυρώσει τη φωτογραφία την οποία σας έκλεψε ή χρησιμοποίησε κάποιος παράνομα χωρίς την άδειά σας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε όσοι έχετε αμφιβολία για το αν έχει κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί παράνομη φωτογραφία σας ή όχι, είναι να χρησιμοποιήσετε το site που λέγεται T9. Το link είναι και αυτό στο description από κάτω, όπως και για το επόμενο που θα πω. Το T9 λοιπόν τι είναι? Είναι ένα site το οποίο έχει μια τεράστια βάση δεδομένων από φωτογραφίες, η οποία συνεχώς αυξάνεται. Και αυτό που μας ζητάει όταν θέλουμε να ψάξουμε αν έχει αντιγραφτεί ή χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού μια φωτογραφία, μας ζητάει να ανεβάσουμε μια φωτογραφία. Συγκρίνει λοιπόν αυτή η φωτογραφία με τη βάση δεδομένων που έχει, για να δει αν υπάρχει κάπου αλλού σε κάποιο άλλο site. Για όσους έχουν λοιπόν ιστοσελίδα δικιά τους, προ δικό του site,
Το επόμενο site που μπορείτε να μπείτε για να τσεκάρετε αν οι φωτογραφίες του site σας έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλο site είναι το Copyscape. Το Copyscape ουσιαστικά κάνει έναν έλεγχο του site σας, βλέπει τι φωτογραφίες έχετε μέσα και το συγκρίνει αντίστοιχα με άλλα πόσα sites στο ίντερνετ για να βρει κοινά στοιχεία και να δει αν κάποια από τις φωτογραφίες που έχετε στο site σας έχει χρησιμοποιηθεί και αλλού. Κάτι που έχω κάνει εγώ ίδιος σαν προσπάθεια μείωσης του φαινομένου αυτού της παράνομης χρήσης φωτογραφιών είναι να φτιάξω μια σελίδα στο Facebook. Η σελίδα ονομάζεται Grand Theft Photo. Η συγκεκριμένη σελίδα έχει ως σκοπό να ανεβάζουμε όσοι έχουμε πέσει θύματα κλοπής φωτογραφιών, να ανεβάζουμε τις φωτογραφίες που μας κλέψανε και φυσικά το ποιος το έκανε, ούτως ώστε να μαθευτεί προς τα έξω και επειδή ο κόσμος έτσι αντιδράει όταν μαθαίνει ότι κάτι γίνεται κακό, ο άλλος θα σκεφτεί δεύτερη φορά πριν κάνει το ίδιο πράγμα αφού έχει ήδη δημοσιευθεί το όνομά του και το που έχει κάνει που έχει ποστάρει τη φωτογραφία χωρίς την αδειά μας. Ελπίζω αυτή η σελίδα να μεγαλώσει και να γίνει πιο γνωστή στον κόσμο και φυσικά να βοηθήσει στο να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο κλοπής φωτογραφιών, διότι ο κόσμος, κακά τα ψέματα, δεν έχει παιδεία. Πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτός ο νόμος πνευματικών δικαιωμάτων, δεν γνωρίζουν ότι δεν μπορείς να πάρεις μια φωτογραφία και να τη χρησιμοποιήσεις όπου γουστάρεις για να βγάλεις λεφτά ή για να κάνεις promotion ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εμείς το μαθαίνουμε, το διδάσκουμε όσο μπορούμε στον κόσμο ως φωτογράφοι. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον, είτε ο άλλος είναι φωτογράφος, είτε απλά είναι ένας άλλος άνθρωπος που δεν ασχολείται με τη φωτογραφία. Μαθαίνουμε στον κόσμο ότι δεν μπορείς να παίρνεις μια φωτογραφία και να την κάνεις ό,τι θέλεις, να τη χρησιμοποιείς όπως θέλεις για self-promotion κτλ. Χωρίς την άδεια του δημιουργού. Μπορείς να την πάρεις για προσωπική χρήση και αν έχεις φόντο στην επιφάνεια εργασία σου, ας πούμε. Αλλά όχι για να τη χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού στο site σου ή σε οτιδήποτε άλλο πράγμα που χρησιμοποιείς χωρίς την άδεια του δημιουργού. Αυτό δεν το ξέρουν, οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει κάπως να το μάθουμε και να φυσικά να φροντίσουμε να καλύψουμε και τον εαυτό μας, να προστατευτούμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξα εγώ αυτή τη σελίδα σαν μια μικρή βοήθεια πάνω σε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε όλοι οι φωτογράφοι, που προσπαθούμε συνέχεια να είμαστε καλυμμένοι και να μην έχουμε πρόβλημα με την κλοπή φωτογραφιών. Άλλο ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε δικιά μας προσωπική ιστοσελίδα είναι να κάνουμε απενεργοποίηση του δεξιού κλικ. Αν απενεργοποιήσουμε το δεξί κλικ, δυσκολεύουμε απλά λίγο παραπάνω κάποιον χρήστη να αποθηκεύσει τη φωτογραφία. Φυσικά είναι πάρα πολύ εύκολο να αποθηκεύσει τη φωτογραφία και με άλλο τρόπο ο χρήστης, χρησιμοποιώντας ένα από τα screen capture προγράμματα ή το ενσωματωμένο εργαλείο των Windows, το οποίο λέγεται Snipping Tool, το οποίο σου επιλέγει να επιλέξεις, σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις μια περιοχή στην επιφάνεια εργασίας, ό,τι βλέπεις, και να την αποθηκεύσεις σαν φωτογραφία. Οπότε εκεί, ακόμα και αν δεν δουλεύει το δεξί κλικ, δεν κάνουμε και ουσιαστική δουλειά, απλά βάζουμε άλλο ένα εμπόδιο σε όποιον θέλει να κλέψει τη φωτογραφία. Για μένα το καλύτερο όλων, και το άφησα τελευταίο επίτηδες, είναι το εξής. Αν θέλουμε να μην υπάρχει κλοπή και χρήση φωτογραφιών αλλού με σκοπό το κέρδος κτλ., ανεβάζουμε φωτογραφίες σε χαμηλή ανάλυση. Άμα ανεβάσετε φωτογραφία σε χαμηλή ανάλυση, ο άλλος δεν μπορεί να τη μεγεθύνει καθόλου, δεν γίνεται να κρατήσεις ποιότητα μεγεθύνοντας μια φωτογραφία. Οπότε δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε πόστερ, ας πούμε, σε αφίσες μεγάλες κτλ. Μπορεί μόνο να χρησιμοποιήσει ένα εικονίδιο μικρό, αν θέλει να την κλέψει κάποιος. Οπότε του δυσκολεύεις πάρα πολύ τη ζωή, άμα ανεβάσεις μια πολύ χαμηλή ανάλυση φωτογραφία. Εγώ προσωπικά, όσοι έχετε κάνει like στη σελίδα μου και έχετε μπει στο site μου, θα δείτε ότι στη σελίδα μου μόνο έχω, στο Facebook δηλαδή, έχω μόνο λογότυπο στις φωτογραφίες μου επάνω. Και ο σκοπός του λογότυπου δεν είναι για να μην μου κλέψουν τις φωτογραφίες, αλλά αν η φωτογραφία γίνει share και πάει κάπου αλλού, εκτός της σελίδας μου δηλαδή, να ξέρει αυτός που τη βλέπει ποιος έχει φτιάξει τη φωτογραφία. Δεν έχει δηλαδή άλλο σκοπό. Το λογότυπο που έχω βάλει κόβεται πανεύκολα άλλωστε. Θα το δείτε όποιοι δείτε φωτογραφίες μου. Επίσης στο site μου δεν έχω καθόλου λογότυπα ούτε ιδεογραφήματα πάνω στις φωτογραφίες μου. Διότι ο επισκέπτης που μπαίνει στο site μου θέλω να βλέπει τις φωτογραφίες μου αυτούσιες όπως είναι. Δεν θέλω να αποσπάται η προσοχή του από τίποτα άλλο και θέλω να εστιάζει μόνο στη φωτογραφία. Οπότε δεν έχω βάλει καθόλου λογότυπα ή ιδεογραφήματα επάνω. Αν βέβαια κάποια στιγμή αντιληφθώ ότι κάποια φωτογραφία μου έχει χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού παράνομα χωρίς την άδειά μου, θα χρησιμοποιήσω ό,τι μέσο έχω στα χέρια μου για να αποζημιωθώ για αυτή την παράνομη πράξη. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του βίντεο. Σας έδωσα αρκετές ιδέες πιστεύω για να προστατευτείτε από την κλοπή και παράνομη χρήση φωτογραφιών. Μπορείτε να αξιοποιήσετε όποια από αυτά πιστεύετε ότι σας κάνει καλύτερα. Έχετε στο νου σας ότι είστε στο ίντερνετ, οπότε από τη στιγμή που ανεβάζετε φωτογραφίες επάνω και ακόμα και όλα αυτά που σας είπα να κάνετε, κάποια στιγμή ενδεχομένως να σας κλέψει κάποιος κάποια φωτογραφία. Ο πιο ασφαλής τρόπος από όλους είναι να μην ανεβάζετε καθόλου φωτογραφίες στο ίντερνετ. Ωστόσο, αυτό είναι καθαρά θέμα επιλογής του καθενός. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!